Γεια σας, θα δούμε σήμερα τους φυσικούς αριθμούς και την αξία που έχει κάθε ψηφίο σε αυτούς. Φυσικοί αριθμοί, όπως θυμόμαστε, είναι από το 0 και μετά μέχρι το άπειρο, κάθε μονάδα που ανεβαίνουμε, συν 1. Ας πάρουμε για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε με το 4. Το 4 από μόνο του είναι ένας φυσικός αριθμός. Τι σημαίνει 4? 4 θρανία, 4 παιδιά, 4 φαγητά, 4 μολύβια, οτιδήποτε 4. 4 διαφορετικές μονάδες. Όπως είπα λοιπόν, το 4 είναι μονάδες. Εντάξει, είναι 4 πράγματα. Αν όμως δίπλα του βάλω και τον αριθμό 8, τότε γίνεται 84. Δηλαδή τι έγινε, μπήκαν άλλα 80. 80 και 4, 84. 80 είναι 8 δεκάδες. Άρα το δεύτερο ψηφίο που μπήκε αντιπροσωπεύει τις δεκάδες. Είναι δεκάδες, 8 δεκάδες. Δηλαδή ο αριθμός 84 έχει 4 μονάδες, 8 δεκάδες, όπως καλά ξέρετε. Αν προσθέσω και τρίτο ψηφίο, βάλω το 3 για παράδειγμα, έχουμε το 384. 300, γιατί σημαίνει 300, 3 εκατοντάδες. Βάλαμε και εκατοντάδες τώρα, βλέπετε. Εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες. Εδώ είναι 300 και 80 και 4. Δηλαδή 3 εκατοντάδες, 8 δεκάδες, 4 μονάδες μας κάνουν το 384. Όμως έχουμε συνηθίσει να το λέμε πώς, να το λέμε μόνο σαν μονάδες. Το διαβάζουμε. Δεν λέμε ποτέ έχω 3 εκατοντάδες, 8 δεκάδες και 4 μονάδες. Για συντομία το λέμε έχω 384 μονάδες. Αν συνεχίσω και βάζω αριθμούς, θα σχηματιστεί και βάλω ας πούμε το 6 για παράδειγμα. Έτσι, 1, 2, 3. Εδώ πρέπει να βάλω μια τελίτσα. Και έχουμε το 6. Τι κάνουμε τώρα, ποιος αριθμός πήγε? 6.384. Άρα εδώ πάμε στις χιλιάδες. Και αν βάλω και το 7, για παράδειγμα, έχουμε 76.384. Πάλι χιλιάδες, αλλά δεκάδες χιλιάδων, γιατί είναι 76, 7 δεκάδες, 76.000. Και ανεβαίνουμε, μπορούμε να βάλουμε και το 1, 176.384, που είναι εκατοντάδες των χιλιάδων. Αυτός ο αριθμός, λοιπόν, είναι 176.384, αλλά πώς το διαβάζουμε, ακούσατε πώς τον είπα. Δεν λέω είναι μία εκατοντάδα χιλιάδων, 7 δεκάδες χιλιάδων, 6 μονάδες χιλιάδων, 3 εκατοντάδες, 8 δεκάδες και 4 μονάδες. Για συντομία λοιπόν, και αυτόν το διαβάζω έτσι και το λέω χιλιάδες. Όλα αυτά είναι 176.384. Το μονάδες εννοείται, έτσι. Αυτός ο αριθμός λοιπόν εδώ είναι 176.384. Ποιο ψηφίο έχει μεγαλύτερη αξία, το 8 που είναι μεγαλύτερο, όχι, το 7, όχι, αυτό που είναι πιο αριστερά, τέρμα που πάει στις μεγαλύτερες χιλιάδες, το 1, που σημαίνει 100.000, το 100.000 είναι περισσότερες από τις 70.000 και από τις 6.000. Και όσο πάμε προς τα δω, μικραίνει η αξία, την πιο μικρή αξία την έχει το 4, που είναι μόνο 4 μοναδούλες, 4, τίποτα άλλο, 1, 2, 3, 4, εντάξει, ενώ εδώ το 8 σημαίνει 80, το 3 σημαίνει 300. Η αξία λοιπόν του ψηφίου του αριθμού ανεβαίνει όσο πάμε προς τα αριστερά. Και αν το συνεχίσουμε και βάλω το 5, έτσι, το 6, το 7 πάλι, τι έχουμε εδώ πέρα τώρα. Εδώ έχουμε τα εκατομμύρια. Εντάξει, 765 εκατομμύρια, 176.384. Και εδώ έχουμε εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμυρίων, χιλιάδες. Εκατοντάδες εκατομμυρίων, δηλαδή 700 εκατομμύρια, 7 εκατοντάδες, 65 εκατομμύρια, 6 δεκάδες, 5 εκατομμύρια. Και όλο αυτό τον αριθμό το διαβάζουμε 765 εκατομμύρια, 176.384. Ποιο ψηφίο έχει τώρα τη μεγαλύτερη αξία? Αυτό που είναι τέρμα αριστερά. Ποιο έχει τη μικρότερη? Το 4. Δεν σας ξεγελάει το ότι 8 είναι μεγαλύτερο από όλα, για παράδειγμα, εντάξει. Όσο πάμε προς τα αριστερά, μεγαλώνει η αξία του ψηφίου. Θυμηθείτε, μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, αλλά τα διαβάζουμε για συντομία σε εκατομμύρια, χιλιάδες, μονάδες.